Η Βασιλική, ντάντα ή νταντά. Νταντά. Δεν μπορώ, Βασιλική. Τούκησα όταν ακούω τον νταντά. Γιατί? Έχεις άλλα πράγματα στο μυαλό σου. Θέλω να έρθω να πέσω στην αγκαλιά σου και πέσω τόσο να. Να σε κάνει νταντά. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Είναι σαν babysitter σε βλέπω. Αλλά το τραγούδι αυτό το τελευταίο που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία και εύχομαι να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Με τα φώτα ανοιχτά και τα σαφή και με διάφορες άλλες δραστηριότητες στις οποίες δεν θέλω να επισέλθω. Αλλά αναγκαστικά. Όχι, δεν θα. Εγώ δεν είμαι αδιάκριτος. Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε στο Κότερο με τον Αγγελόπουλο. Survivor. Λοιπόν, αυτό δεν με ενδιαφέρει τι έκανε. Δεν ξέρω. Εγώ... Απλά ξέρουμε τι έκανε πέρσι το καλοκαίρι. Ναι, ξέρουμε. Ξέρουμε γενικά. Αλλά θα αρχίσω από τα καλλιτεχνικά πριν φτάσω στον Αγγελόπουλο. Δεν ξέρω αν σε αυτή τη φωτογραφία είστε στην Καραϊβική ή είστε σε κάποια ελληνικά μέρη. Προετοιμασία για τον Άγιο Δομήνικο. Προετοιμασία για τον Άγιο Δομήνικο με σένα έκανε. Ναι. Καλά το πήγε. Γι' αυτό τι έκανε, ψαράβες δηλαδή με τον... Η αλήθεια είναι ότι είχε έρθει να μας ξεναγήσει. Α, σε ξεναγήσει. Ναι, καλά. Στη Σκιάθο. Βασιλική, αυτό το παραμύθι τώρα. Έχεις έρθει το όλα. Εδώ έχουμε μία τάση να λέμε, να λέμε την αλήθεια. Την αλήθεια. Γι' αυτό να πω κι εγώ την αλήθεια. Γι' αυτό άστε το παραμύθι τώρα, επειδή έχεις να γεις. Σε αυτή τη φωτογραφία που βλέπω, δεν σε βλέπω να υπάρχει από μοναξιά. Ήταν μεγάλη παρέα. Ήταν μεγάλη παρέα, ήταν καλή παρέα και πραγματικά δεν ένιωθα καθόλου μοναξιά. Ναι, δηλαδή εσύ είναι... έσμε, για να μείνεις, δεν ξέρω για πες εσύ που ξέρεις. Όχι, δεν έχω καταλάβει. Πες μας και εσύ που ξέρεις από μοναξιές. Εγώ που ξέρω από μοναξιές, αυτό δείχνει ότι δεν ήσουν μόνη και στεναχωρημένη. Τι δούλευα, μας ρίχνουν οι γυναίκες. Γιατί. Βασιλική, δούλευα. Όλες μας, όντως, θέλουμε κάποιες στιγμές να μένουμε και μόνες μας. Αλλά και κάποιες άλλες στιγμές θέλουμε και μεγάλη παρέα, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Και το καλοκαίρι λοιπόν δεν ήσουν μόνη. Ήσουν με μια μεγάλη παρέα στη Σκιάθο και βρέθηκε εκεί ένας ξεναγός. Αυτό ακριβώς. Ήμασταν με πολύ καλή παρέα, με καλούς μου φίλους. Εκεί γνώρισα και τον Γιώργο. Σε παιδική κατασκήνωση που πας και νομίζεις ότι μας χοροϊδεύεις ότι ήσουν με καλούς σου φίλους, μια καλή παρέα. Ήσουν σε ένα περιβάλλον, θα έλεγε, ας πούμε, με άλλα ζευγάρια, σε ένα ευρύτερο χώρο καλλιτεχνικό. Τι ακριβώς ήταν αυτή η παρέα? Ήτανε λίγο απ' όλα, ήτανε λίγο απ' όλα. Αλλά πραγματικά ήτανε καλοί φίλοι. Λίγο απ' όλα. Ξέρεις κάτι παραπάνω? Κάτι θα ξέρεις. Πάντα ξέρω κάτι παραπάνω. Ωραία, εγώ όμως δεν έχω καταλάβει ο Ντάνος πώς βρέθηκε και ουσιαστικά ξεναγός. Αυτή είναι η δουλειά του. Είναι πολύ φίλος. Έχουμε πολλούς κοινούς φίλους και βρεθήκαμε σε κοινή παρέα. Και πραγματικά πάλι καλά που ήταν εκεί τη συγκεκριμένη μέρα, γιατί είχε τόσο κακό καιρό. Κάναμε το γύρο της Σκιάθου και είχε τόσο κακό καιρό που τον είχα βάλει να πηγαίνει, δηλαδή κολυμπώντας πήγαινε πιο γρήγορα, πώς να σου πω. Πήγαινε πολύ σιγά. Ναι. Του βγάλε την ψυχή του Ντάνου του ανθρώπου. Ίσως είδε και από είδε μαζί σου και πήγε στο Survivor, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Λες. Δεν ξέρω. Το σκάφος αυτό που βλέπουμε είναι δικό του? Ναι, ήταν νοικιασμένο, το είχαν νοικιάσει από την παρέα τα παιδιά. Έχει μια σχολή, έχει ο Αγγελόπουλος. Με θαλάσσια σπορ. Θαλάσσια σπορ, ναι. Θαλάσσια σπορ και φαντάσου τι γίνεται στην παραλία που είναι. Και τότε τι σας έλεγε? Στην παραλία που είναι, δεν κατάλαβα. Έχει κόσμο. Από ό,τι ξέρω, πού είναι εκεί στη μεγάλη παραλία στις Μουναριές, δεν είναι? Για Ελένη. Ναι, εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και άλλες σχολές. Γιατί πηγαίνουν στον Ντάνου, δηλαδή, άλλες σχολές δεν είναι καλές? Εντάξει τώρα, το παιδί έχει fan club λογικά. Έχει fan club τώρα που... Δικαιολογημένα ή δικαιολόγητα πιστεύεις? Δικαιολογημένα. Για μένα, εκτός από η παρουσία που είναι ένας πολύ ωραίος άντρας, προσωπικά αυτό που μου έχει μείνει είναι ότι είναι πολύ σοβαρό παιδί, πολύ όριμος, ξέρει πολύ καλά αυτό που κάνει, τη δουλειά που κάνει. Και άπολες, να κόβει ανανάδες, χαρίδια, το να κόβει τουλάχιστον τα κύματα. Τουλάχιστον έχει να κάνει με τη θάλασσα, με τα κύματα, με τα σπορ και όλα αυτά. Είναι κατασταλαγμένος, ξέρει τη δουλειά του και νιώθεις μια ασφάλεια όταν υπάρχει δίπλα. Εσείς κάνατε το γύρο μέσα στην τρικυμία, για πάση περιπτώσει, αλλά εσείς ήσουν ασίγουροι γιατί ήταν στο τιμόνι ο Ντάνος. Ναι, ένιωθα μια ασφάλεια. Αφού δεν τον ήξερες όμως, δηλαδή το γνώρισες εκείνη τη μέρα. Ναι, αλλά είναι επαγγελματία. Σου βγάζει μια ασφάλεια, σου βγάζει μια σιγουριά.
καινούρια. Και οπότε ένιωσα κι εγώ καλά μέσα εκεί, γιατί είχα τρομοκρατηθεί. Εγώ δεν είμαι καθόλου των extreme sport. Είχατε κινδυνεύσει πέρα από την πλάκα. Άμα ήμασταν μόνοι μας, μπορεί και. Μπορεί να πήγε στα Λαλάρια. Εκεί που είναι μια παραλία τεράστια. Πάντως ήταν υπέροχες οι παραλίες. Σε τις παραλίες και τα δες ή τα άλλα καλοσχηματισμένα. Ήταν υπέροχες οι παραλίες. Κοίτα να δεις, πρόσεξε τώρα, μιλάμε για ένα άλλο περιβάλλον, όπου τώρα είναι ο Δάνος έχει γίνει σούπερ διάσημος με αυτή την ιστορία του Survivor. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείς και αν το ψηφίζεις. Εννοείται, το παρακολουθώ, ναι. Που το ψηφίζει γιατί... κιόλας, τον υποστηρίζει και στα social media. Εννοείται, γιατί το παρακολουθώ και λόγω του Γιώργου, αλλά φυσικά έχω συνεργαστεί και με την Ειρήνη την Παπαδοπούλου που είναι φίλη μου και με τον, και τον Μπό. Δεν ήταν όλοι στο κότερο. Όχι, δεν ήταν. Σε κάποιο μαγαζί. Με την Ειρήνη που ήταν. Η Ειρήνη πρέπει να ήταν και εκείνο το καλοκαίρι στη Σκιάθο. Ήτανε. Όλοι μαζί. Πέσαμε λίγο στις μέρες. Ήταν και αυτή. Διαστάσεις όμως. Είναι ύποπτο. Περίμενε, την είχε ξεναγήσει ο Ντάνος. Δεν ξέρω αν γνωρίζονταν. Ξέρω τι ήταν και την περίοδο και η Ειρήνη. Ανακύπτουν πολλά ερωτήματα τώρα. Με την Ειρήνη πώς ήταν η εμπειρία σου? Με την Ειρήνη είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Ήμασταν στο Club 22 με τον Πάνο Κιάμου και μάλιστα τότε είχαμε ανέβει και στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε ανέβει και στη Θεσσαλονίκη και μοιραζόμασταν το ίδιο καμαρίνι. Το περίμενες ότι θα έπαιρνε γραμμωμένη μέρος? Όχι, δεν το ήξερα καν, δεν το ήξερα. Αν το περίμενες όμως, γιατί την Ειρήνη την έχουμε συνηθίσει να μας διασκεδάζει, ναι, και είναι και πάρα πολύ αθλητική. Είναι αθλητικό κορίτσι και ειλικρινά άμα μου λέγανε ποια μπορώ να φανταστώ θα πήγαινε εκεί, θα έλεγα την Ειρήνη, ναι. Πώς έγινε το ξεκίνημα, Βασιλική? Ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρή, ήμουνα 16 χρονών, με παρακίνησε ο πατέρας μου. Ήθελε να με βλέπει να τραγουδώ και... Τραγουδιστής ο πατέρας σου? Όχι, καμία σχέση. Του αρέσει να τραγουδάει, αλλά του άρεσε και να ακούει εμένα, οπότε με έβαζε συνέχεια να τραγουδά. Οπότε είχαμε βγει ένα βράδυ οι δυο μας και με ανέβασε να πω ένα τραγούδι και από τότε έγινε... Σε μαγαζί φίλου, ας πούμε, σε μαγαζί. Ναι, σε φίλου του. Σε μαγαζί φίλου του. Έτσι αρχίζουν τα προβλήματα, αλλά βλέπω ότι έχεις κάνει με μεγάλα ονόματα, γιατί με πολύ καλούς αναγνωσμένους τραγουδιστές. Και, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Αυτό τώρα δεν είναι κάτι που γίνεται τυχαία προφανώς. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή από τα πρώτα μου βήματα. Το πρώτο σημαντικό όνομα με το οποίο... Το πρώτο σημαντικό ήταν ο Νότης Φακιανάκης. Δεν υπάρχει καλύτερος καλλιτέχνης να ξεκινήσει. Τι σου έλεγε ο Νότης? Και με Νότη και με Ντάνο. Βασικά υπήρχε πολύ πειθαρχία στο σχήμα. Αυτό έμαθα εγώ από αυτόν τον άνθρωπο, αυτό έμαθα από αυτόν τον καλλιτέχνη. Τα ήθελε όλα να είναι στην εντέλεια. Ήταν πάρα πολύ τυπικός. Και υπήρχε ένα πολύ ωραίο κλίμα σε εμάς από πίσω. Δεν μας ξεχνούσε ποτέ. Από την άλλη, ο Σταμάτης Γονίδης, που ήταν και η τελευταία σου συνεργασία μαζί του στη Θεσσαλονίκη. Αγαπημένος. Τι λέει? Πολύ λαϊκός άνθρωπος, αυθεντικός. Και ήθελε να διασκεδάζει ο κόσμος.